pod.gr. Στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Σταματικού Δικαίου Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου συζητάμε σήμερα με τον καθηγητή Δημήτρη Χριστόπουλο. Συναντήσεις στο Σύνταγμα, τέταρτη συνάντηση. Ευχαριστώ το pod.gr για τη φιλοξενία και να πω δύο λόγια για τον σημερινό συνομιλητή. Ο Δημήτρης Χριστόπουλος είναι καθηγητής πολιτιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι ένας δημόσιος διανοούμενος με διαρκείς παρεμβάσεις, ιδίως πάνω στα θέματα για τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή μεταναστευτικό, ηθαγένεια και άλλα παρεμφερή που θα πούμε στη συνέχεια. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ένωσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Άνθρωπος λοιπόν που συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη. Δημήτρη, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα σε αυτή τη συνάντηση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, ξενοφόρο. Και να πω, καλωρίζει και η πρωτοβουλία αυτή των podcast, τα οποία ακούγονται και έτσι με απλό τρόπο λένε σύνθετα πράγματα με σωστούς προσκεκλημένους. Δεν μιλάω για μένα. Για τους προηγούμενους, λέω. Ξενοφών Κοντιάδη στο μικρόφωνο, λοιπόν. Και θα μιλήσουμε σήμερα με τον Δημήτρη Χριστόπουλο για το προσφυγικό, το μεταναστευτικό και τις πάρα πολλές διαστάσεις που έχουν. Το προσφυγικό τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει μπει σε μια εντελώς διαφορετική φάση. Όμως γύρω από το προσφυγικό και το μεταναστευτικό υπάρχουν διάφορες παράπλευρες και συγκοινωνούσες, θα έλεγα, προβληματικές και θεματικές. Το θέμα της ηθαγένειας, το οποίο επίσης τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια άλλη διάσταση επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Το θέμα του ασύλου, το δημογραφικό, το οποίο είναι αλληλένδετο με όλα αυτά. Το θέμα των εργατικών χεριών που απασχολεί πάρα πολύ την ελληνική οικονομία. Και θα έλεγα ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια ακόμη διάσταση πολύ σημαντική, Δημήτρη. Ο λόγος ο οποίος εκφέρεται για όλα αυτά τα θέματα. Ο λόγος έχει μια αυτοτελή αξία και σημασία, νομίζω. Διότι και το προσφυγικό και το ζήτημα της ηθαγένειας και το μεταναστευτικό, όλα αυτά θα έλεγα ότι τελικά οδηγούν σε μια αναζήτηση ταυτοτήτων, η οποία όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, έχει, θα έλεγα, ανατρέψει και τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε πολιτικά. Άρα θα ήθελα να θίξουμε και αυτό το ζήτημα σήμερα, αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα από τα πιο πρακτικά, τα πιο χειροπιαστά προβλήματα που αφορούν την ίδια τη μετανάστευση και τις προσφυγικές ροές, οι οποίες, καθώς μπαίνουμε στο καλοκαίρι, αναμένεται να πυκνώσουν. Πριν πάμε στις προσφυγικές ροές, επειδή αυτό που είπες στο τέλος που αφορά το θέμα του λόγου και των πολέμων μνήμης και συμβόλων που διεξάγονται γύρω από αυτό το ζήτημα, το θεωρώ κομβικό, καθώς το ζήτημα του μεταναστευτικό είναι ζήτημα αιχμής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, κυρίως για την ανάδυση της άκρας δεξιάς. Θα μου επιτρέψεις να πω μια κουβέντα, ξεκινώντας από την τελευταία σου διαπίστωση, για να πάμε στα πιο πρακτικά. Αυτή τη στιγμή οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που προέρχονται από την Ανατολή και τον Νότο, κατά κύριο λόγο μουσουλμάνοι, είναι για την Ευρώπη ό,τι ήταν περίπου οι Εβραίοι κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Είναι δηλαδή οι υπάνθρωποι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξ αντικειμένου λιγότερα δικαιώματος και καθόλου δικαιώματα. Είναι αυτοί, όπως έλεγε η Χάννα Άρεντ, αυτοί που δεν έχουν το δικαίωμα των δικαιωμάτων και άρα δεν είναι ότι απλώς δεν είναι πολίτες, δεν είναι άνθρωποι. Αυτό το λέω διότι δεν είναι καινοφανές στην ευρωπαϊκή ιστορία ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε επεξεργαστεί σχέδια οικουμενικότητας, σχέδια καθολικής προστασίας και εγγυήσεων των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, έχουμε πάντα κρατημένη την πόρτα κλειστή για κάποιους. Αυτοί σήμερα είναι όντως αυτοί οι οποίοι την χτυπάνε την πόρτα. Και η πόρτα είναι κλειστή. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποφάσισε να κλείσει την πόρτα της. Η Ευρώπη, εξαιτίας των μεγάλων τραυμάτων του 20ου αιώνα, στη δεκαετία του 1950, δηλαδή από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, άρχισε να επεξεργάζεται σχέδια εγγύησεων, προστασίας, σύμβαση για την καταπολέμηση της γενοκτονίας, σύμβαση για την καταπολέμηση των διακρίσεων και φυσικά η συνθήκη της Γενέβης για την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων. Όλα αυτά σήμερα ανατρέπονται. Ζούμε δηλαδή σε μια στιγμή μετάβασης. Το παράδειγμα που γνωρίσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που λέει ότι ο άνθρωπος που κατατρέχεται έχει δικαίωμα να χτυπήσει την πόρτα ενός εύτακτου κράτους, σήμερα έχει ανατραπεί.
Πλέον το παράδειγμα δεν λέει ότι έχεις το δικαίωμα να χτυπήσεις την πόρτα του κράτους. Το παράδειγμα λέει ότι μεταξύ του σπιτιού σου που καίγεται και του έφτακτου κράτους του οποίου την πόρτα θα χτυπήσεις, διαμεσολαβούν οι λεγόμενες τρίτες ασφαλείς χώρες, βλέπε Τουρκία, στις οποίες είσαι υποχρεωμένος να μείνεις. Δυστυχώς, μια τέτοιου είδους χώρα, όχι ακριβώς τρίτη ασφαλής, δεύτερη ασφαλής, είναι και η δικιά μας. Άρα στην ουσία εδώ έχουμε τρεις μεγάλους κύκλους. Ο ένας κύκλος έχει να κάνει με το τι ισχύει, ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο, το συνταγματικό, το ευρωπαϊκό, το ανθρωπιστικό, τι εφαρμόζεται στην πράξη και ποιες είναι οι επιπτώσεις του. Ας ξεκινήσουμε από το τι εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ρητορία η οποία λέει ναι, όποιος θέλει να ζητήσει άσυλο μπορεί να ζητήσει άσυλο, να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος ή σε κάποια από τις διόδους στη χώρα μας. Ή να έρθει με ένα κρουαζιερόπλοιο στη χώρα. Ακόμα καλύτερα με ένα κρουαζιερόπλοιο, πιο άνετα θα έλεγα. Έτσι, και ευχάριστα. Να μην κουράζεται ο άνθρωπος. Και να κάνει μια αίτηση για άσυλο και μέχρι να αποφανθεί η ελληνική πολιτεία με τα αρμόδια όργανα αν δικαιούται να μείνει ως πρόσφυγας, να περιμένει αυτή την απόφανση και την απόφαση. Στην πράξη όμως ισχύει κάτι διαφορετικό, γιατί προφανώς δεν έρχονται με κρουαζιερόπλαια ούτε με αεροπλάνα οι άνθρωποι από περιοχές οι οποίες πλήττονται από πολέμους, από θεομηνίες, από καταστροφές, από κίνδυνο ο οποίος θεμελιώνει για αυτούς ένα δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο. Έρχονται με τρόπους οι οποίοι αντιμετωπίζονται πλέον και είναι παγκοίνως γνωστό και έχει καταγγελθεί με ποικίλους τρόπους, με ανασχέσεις, με αποθήσεις, με αποτροπή, με τρόπους οι οποίοι θα μπορούσε κανείς να διατυπωθεί και λιγότερο κομψά ότι ενδεχομένως θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Αντί να υποδεχθούμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να ζητήσουν άσυλο και να σωθούν από καταστάσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, φτάνουν σε μια χώρα η οποία θέτει και ίδια ενδεχομένως σε κίνδυνο τη δική του ζωή. Αυτή είναι η θεωρία και αυτή είναι η πράξη. Πώς θα το σχολιάζεις αυτό, Δημήτρη, εσύ? Αυτό το σχολιάζω στη μακρά του ιστορική διάρκεια, λέγοντας ότι έχουμε ένα νομικό καθεστώς το οποίο ακόμα είναι αυτό που εγγυάται δικαιώματα στους αιτούντες άσυλο, διότι είναι το νομικό καθεστώς που φτιάχτηκε την επαύριον του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά στην πράξη η διοικητική πρακτική των περισσότερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει απομακρυνθεί από αυτό. Πλέον δηλαδή το δικαίωμα του ανθρώπου που διώκεται επειδή καίγεται το χωριό του να χτυπά την πόρτα του δίπλα χωριού του οποίου δεν καίγεται αμφισβητείται. Όπως σωστά είπες, με σαρκαστικό τρόπο και δεν μπορώ παρά να επαυξάνω σε αυτό, ο ετών άσυλο δεν πρόκειται να έρθει ούτε με κρουαζιερόπλοιο ούτε να χτυπήσει επισήμως το τελωνείο της χώρας από το Ελευθέριος Βενιζέλος κλπ. Κλπ. Θα έρθει με όποιον τρόπο μπορεί. Έτσι, όταν το σπίτι σου καίγεται, φεύγεις με κάθε τρόπο. Άνω τελεία σε αυτό, όταν λέμε το σπίτι σου καίγεται, δεν εννοούμε μόνο πόλεμο. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος η αιτία για την οποία κάποιος ζητάει άσυλο. Άσυλο μπορεί να ζητήσει ένας ομοφυλόφιλος στο Ιράν. Άσυλο μπορεί να ζητήσει το μέλος μιας θρησκευτικής μειονότητας στο Πακιστάν, χωρίς κατά ανάγκη να υπάρχει πόλεμος. Το λέω αυτό διότι επειδή όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο ένα και πιο στενή η ερμηνεία του τι είναι πρόσφυγας, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και ακούω αριστερά και δεξιά, κυρίως δεξιά, να λένε ότι έλα, στο Αφγανιστάν δεν υπάρχει πόλεμος πλέον. Γιατί να δεχόμαστε ετούντες άσυλο από το Αφγανιστάν? Αλήθεια? Δεν θα δεχθούμε ετούντες άσυλο από ένα καθεστώς το οποίο εμείς οι ίδιοι, η Δύση, με την περισσή υποκρισία έχουμε καθορίσει ως το πιο απάνθρωπο του ημισφαιρίου μας? Άρα λοιπόν το λέω αυτό διότι οδεύουμε σε ένα καθεστώς που αργά ή γρήγορα θα το δεις ότι όχι μόνο θα επινοούμε τρίτες ασφαλείς χώρες μεταξύ ημών και εκείνων, αλλά θα αποδεχθούμε ότι όλες οι χώρες του κόσμου είναι εν δυνάμει ασφαλείς προκειμένου να μην τους αφήνουμε να φεύγουν από εκεί. Θα το δεις δηλαδή ότι η τάση αυτή τη στιγμή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει μεθαύριο να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, προκειμένου να τους δώσει λεφτά για να κρατάνε τους ετούντες άσυλο εκεί, για να μην φεύγουν οι πρόσφυγες. Αυτό που κάνανε δηλαδή με την Τουρκία, αυτό που κάνουν δηλαδή με την Ελλάδα ουσιαστικά, πλέον θα επεκταθεί και προς την Ανατολή και προς τον Νότο. Παραδείγματος χάρη, ένας από τους πιο
ανερχόμενους, ένας από τους ανερχόμενους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Αφρική αυτή τη στιγμή είναι το τεράστιο κράτος του Νίγηρα στην Δυτική Αφρική, από το έδαφος του οποίου διέρχονται οι μεταναστευτικές ροές από το νότο της Δυτικής Αφρικής προκειμένου να φτάσουν διερχόμενες στη Σαχάρα στις ακτές της Μεσογείου, της Νότιας. Εκεί λοιπόν έχουμε κάνει μια σύμβαση με τον Νίγηρα, προκειμένου ο Νίγηρας πριν μπουν ο κόσμος στην έρημο να βαστεί τους ανθρώπους. Αυτό μας έρχεται πολύ βολικά με τη συνείδησή μας. Διότι όσοι χαθούν στην έρημο, δεν τους ξέρουμε, δεν θα τους μάθουμε ποτέ αυτοί που θα χαθούν μέσα στη Σαχάρα. Αντιθέτως, η φιλελεύθερη ανθρωπιστική συνείδηση του μέσου Ευρωπαίου θα σοκαριστεί αν δει τον μικρό Αϊλάν να κοίταται ανάσκελα στις ακτές του σπιτιού του. Άρα λοιπόν, όσο πιο μακριά τους αφήνουμε, τόσο καλύτερο για εμάς και τη συνείδησή μας και για την κακώς νοούμενη ασφαλειά μας. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Αυτή η κατάσταση, ωστόσο, και το υπενήχθηκες, δεν αποτελεί μόνο μια βάναυση παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων, προσωπικών ελευθεριών και συνταγματικών εγγύησεων. Θυμίζω εξάλλου, και το ξέρεις φυσικά πολύ πιο έγκυρα από ότι εγώ, ότι το άρθρο 5 του Ελληνικού Συντάγματος λέει ότι ο καθής που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια έχει δικαίωμα στην ελευθερία και στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Έτσι, δεν λέει ότι το έχει μόνο ο Έλληνας αυτό. Άρα λοιπόν, όταν ο άλλος σου χτυπά την πόρτα ζητώντας σου βοήθεια, ζητώντας σου άσυλο, είναι βάρβαρο να την κρατάς κλειστή. Είναι αυτό που είπε ο Όρμπαν πριν από 8 χρόνια, όταν το 2015 είχαμε τη μεγάλη κρίση την προσφυγική στην Ελλάδα. Δεν φταίμε εμείς και οι Ούγγροι πολίτες επειδή κάποιοι πληρώνουν τις αμαρτίες κάποιων άλλων στις πατρίδες τους. Είναι δηλαδή αυτό που ως μια παραφθορά είπε κάποιος το 2019-20 σε ένα μικρό λιμάνι της Μυτιλίνης, όταν έφτανε ένα φουσκωτό με μια έγκυο γυναίκα και γύρισε και της είπε με το δικό του λεξιλόγιο: «Δεν σε εγκάστρωσα εγώ, κυρά μου». Έτσι. Είναι η ίδια ακριβώς κουβέντα που είπε ο Όρμπαν και λυπάμαι που θα το πω, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός το 2019 είπε ότι δεν φταίμε εμείς για τα δεινά της ανθρωπότητας. Όταν λοιπόν ο λόγος σου επίσημος είναι ότι εμείς δεν φταίμε για αυτό που εσύ παθαίνεις, τότε μην περιμένουμε ότι ο λόγος στο λιμάνι θα είναι διαφορετικός από αυτόν που ακούσαμε στη Μυτιλίνη. Υπάρχει βέβαια εδώ ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν το αρνείται κανείς. Και αυτό λέγεται Δουβλίνο. Η Συμφωνία του Δουβλίνου 2, η οποία από πάρα πολλές χώρες οι οποίες πιέζονται από προσφυγικές ροές αποτελεί ένα αίτημα εδώ και πολλά χρόνια. Και από τη στιγμή που αυτό δεν έχει ακόμα αναθεωρηθεί, παρότι ακούγεται ότι έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση αυτής της συμφωνίας, οι χώρες στις οποίες φτάνουν αυτά τα καραβάνια των προσφύγων στην ουσία έχουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να κάνουν το χωροφύλακα και να τους διώξουν, ή όπως το λένε κάποιοι άλλοι, το μαντρόσκυλο. Και στην πράξη βλέπουμε προς τα εκεί να έχει προχωρήσει και η χώρα μας σε σημαντικό βαθμό. Και η άλλη επιλογή είναι να μετατραπεί η χώρα σε μια αποθήκη ανθρώπων, λένε λοιπόν κάποιοι, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο του Δουβλίνου, τη Συμφωνία του Δουβλίνου, που θα δώσει τη δυνατότητα οι πρόσφυγες που φτάνουν και χαρακτηρίζεται ότι πράγματι δικαιούνται ασύλου να μοιραστούν σε όλες τις χώρες ανάλογα με τον πληθυσμό καθεμίας. Εδώ λοιπόν μπαίνει και το ταυτοτικό ζήτημα και η πολιτική διάσταση, ο λόγος ο οποίος εκφέρεται και λέει: «Εγώ τι να κάνω λοιπόν, τους αφήσω όλους να μπουν εδώ?» Υπάρχει ένας αντίλογος που λέει: «Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, πέρα από τα ζητήματα τα δικαιϊκά, τα ανθρωπιστικά, τα συνταγματικά που πολύ σωστά προανέφερες, να δούμε και τις πρακτικές διαστάσεις, να δούμε το δημογραφικό, να δούμε πόσα εργατικά χέρια λείπουν ειδικά από εργασίες που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο. Πώς θα έβλεπες να δένει αυτή η συζήτηση με όσα είπαμε νωρίτερα?» Ξενοφώνει, η χώρα μας είναι μια επικράτεια που περίπου χρειάζεται, σύμφωνα με έρευνες που έχουν εγκύρως γίνει, γύρω στους 250.000 ανθρώπους να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα, αγροτική οικονομία, κατασκευή, εστίαση και τουρισμό. Έτσι. Όταν σου λείπει τόσος κόσμος και όταν αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας που εσύ έχεις αποφασίσει ότι θα την επενδύσεις προς τα εκεί, δεν το αποφάσισα εγώ, είναι μια δηλαδή απόφαση της Ελλάδας ότι έχουμε το 1/4 του ΑΕΠ μας το οποίο προέρχεται από τον τουρισμό. Όταν λοιπόν ένα τόσο δυναμικό κομμάτι της οικονομίας σου υπολείπεται εργατικού δυναμικού και την ίδια στιγμή εσύ πληρώνεις τους ανθρώπους να κάθονται σε κάμπ κλεισμένοι στη Λέσβο, στην Χίο, στην Κο και στη Λέρο, τότε νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή
να λες την ίδια στιγμή που έχεις ανάγκη εργατικά χέρια ότι εγώ βαστώ τους ανθρώπους κλεισμένους κάπου. Φυσικά τους ανθρώπους, κατά την άποψή μου, ακόμα και αν δεν είχες ανάγκη εργατικά χέρια, δεν θα έπρεπε να τους κρατάς όπως κρατούσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1927 μέχρι το 1974 τους κομμουνιστές στα νησιά εξόριστους. Διότι με κάποιον τρόπο το Αιγαίο σήμερα ξαναδιαβάζει την ιστορία ενός μεγαλύτερου τμήματος του 20ου αιώνα, όπου κάποια νησιά τα οποία αργότερα γίναν χώρια αναψυχής για την ευρωπαϊκή και ελληνική νεολαία ήταν τόποι εξορίας για τους αντιφρονούντες, για τους επικίνδυνους πολίτες όπως σήμερα αξιολογούνται οι μετανάστες. Λοιπόν, κακά τα ψέματα. Είτε θα αποφασίσουμε ότι ως κοινωνία γερνάμε, ως κοινωνία συρρυκνωνόμαστε ποσοτικά και ποιοτικά. Η απογραφή του 2021 ήταν η πρώτη που δείχνει κάθετη πτώση του πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιφέρειες, η οποία μέσω όρο αγγίζει το 7%, αν βγάλουμε δηλαδή απ' έξω την Αθήνα και τα Δωδεκάνησα που αυξήθηκε ο πληθυσμός, η υπόλοιπη χώρα χάνει με ραγδαίο τρόπο τον κόσμο της. Είτε λοιπόν θα συζητήσουμε κανονικά για το δημογραφικό και όχι για το δημογραφικό με όρους έθνους, αλλά με όρους πληθυσμού, γιατί η δημογραφία δεν είναι η επιστήμη του έθνους. Αυτό την κάναν κόμματα σαν την Νίκη και σαν μερικούς από αυτούς που είναι υπουργοί σήμερα στην κυβέρνησή μας. Η δημογραφία είναι η επιστήμη που κοιτάει τον πληθυσμό, που βρίσκεται ο πληθυσμός. Η ελληνική ύπαιθρος έχει αδειάσει. Το ελληνικό βουνό, που μέχρι τα 1950 βαστούσε το περίπου μισό πληθυσμό της Ελλάδας, είναι πλέον άδειο. Άρα λοιπόν, όταν έχεις μια τέτοια χώρα, είσαι υποχρεωμένος να σκεφτείς πράγματα τα οποία τα έχεις σκεφτεί στο παρελθόν. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει παράδοση σε αυτό που λέμε population engineering, δηλαδή πού θα στείλω ποιον. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες το 1922 μέχρι το 1924 από τη Μικρά Ασία, την Καπαδοκία και τον Πόντο, το ελληνικό κράτος σκέφτηκε να τους τοποθετήσει σε μέρη τα οποία θα μπορούσαν να ανατρέψουν τον δημογραφικό συσχετισμό προκειμένου να κατοικηθούν κλπ. Όλα αυτά σήμερα τα έχουμε ξεχάσει. Γιατί? Διότι διαλέξαμε ότι θα είμαστε η ασπίδα της Ευρώπης. Όταν μονοδιάστατα διαλέγεις να είσαι η ασπίδα, τότε μένει ένα δίλημα. Η ασπίδα ή αποθήκη. Ή μαντρόσκυλο ή πάρκινγκ, όπως είπες πριν. Εγώ σου βάζω και ένα άλλο κομμάτι σε αυτό το δίλημα. Αντί να είσαι η μαντρόσκυλο ή πάρκινγκ, να σκεφτείς κάτι το οποίο οποιαδήποτε κοινωνία δέχεται ανθρώπους και δεν μπορεί να προσποιείται ότι δεν θα τους δέχεται, διότι είτε θα γίνει απάνθρωπη, είτε θα πρέπει να μετακομίσει, αλλά η Ελλάδα δεν το βρίσκεται. Βρίσκεται στις παρυφές της Ευρώπης, στο σύνορο της Ευρώπης με την Ασία, στο σύνορο της Ασίας με την Αφρική και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς να επερώμαστε για τη θέση μας στη συνάντηση όλων των σημείων του ορίζοντα και την ίδια στιγμή να προσδοκάμε ότι δεν θα έρθει κόσμος. Αυτό να το προσδοκάει ο Ισλανδός. Λοιπόν, όταν είσαι εδώ λοιπόν, να ξέρεις ότι δεν μπορεί να γλιτώσεις όταν θα δεχτείς κόσμο. Όταν λοιπόν δέχεσαι κόσμο, αυτό που θα σώσει την κοινωνική συνοχή του κράτους σου δεν είναι το σχέδιο της αποτροπής. Είναι ένα φίλτρο στο σύνορο, είναι η ανθρώπινη και ρεαλιστική μεταχείριση εκείνων που ζητούν άσυλο και την ίδια στιγμή και κάτι άλλο. Αυτοί θα πρέπει να ξέρουν ότι χτυπώντας την πόρτα της χώρας δεν θα την χτυπήσουν προκειμένου να συνεχίσουν το ταξιδάκι τους προς το βορρά. Θα τη χτυπήσουν για να μείνουν εδώ. Αυτό έχει ως εξής αποτέλεσμα. Πρώτον, θα μειωθούν οι ροές. Ο κόσμος ερχόταν στην Ελλάδα, ξαναφών, διότι προσδοκούσε να φύγει. Η Ελλάδα είχε καλλιεργήσει δηλαδή ως διοίκηση και ως κοινωνία μια ιδεολογία transit. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιδεολογία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι για όσο διαρκεί το Δουβλίνο, η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι το transit που είχαμε το καλοκαίρι του 2015. Αν το κάνουμε αυτό, και εμείς θα είμαστε σαφέστερα τοποθετημένοι και πιο συντεταγμένοι, θα πρέπει να φτιάξουμε δοτητήρια σχολεία σε περιοχές που μένουν οι άνθρωποι. Θα πρέπει να φτιάξουμε νοσοκομεία, θα πρέπει να φτιάξουμε φαρμακεία. Θα πρέπει να αναζωογονήσουμε λίγο τις δομές της κοινωνίας μας και όλων αυτών των κοινωνικών παροχών που χρειάζονται και την ίδια στιγμή να καταλάβουν και αυτοί οι άνθρωποι, στη τελευταία ανάλυση, η χώρα αυτή τη μικρή πίτα έχει. Με αυτούς τους μικρούς κανόνες θα ζήσουν. Αν δεν τους αρέσει, υπάρχει λύση να γυρίσουν από εκεί που ήρθαν. Πάντως, το να λες τους άλλους ότι εγώ σε παρκάρω, βάζω τον ελληνικό φορολογούμενο ή τον ευρωπαίο φορολογούμενο να πληρώνει το πάρκινγκ που σε έχω στη Λέρο, στη Λέσβο ή στην Χίο και από εκεί και ύστερα δεν ξέρω τι θα γίνει με σένα, το θεωρώ απαράδεκτο, το θεωρώ απάνθρωπο και το θεωρώ πολιτικά ανόητο. Ανόητο όμως. Κι όμως αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι στην ουσία να οξύνεται όλο και περισσότερο το προσφυγικό σε έναν λόγο ο οποίος τον προβάλλει, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, πέρα από τις πρακτικές οι οποίες ακολουθούνται, τον προβάλλει και ως έναν εσωτερικό, νέο εσωτερικό εχθρό. Ο μετανάστης, ο ξένος, ο οποίος έρχεται να αλλοιώσει φιλετικά την ελληνική κοινωνία, να αλλώσει δουλειές, διάφορα
πράγματα τα οποία βλέπουμε ότι έχουν κυρίαρχο λόγο στην ακροδεξιά, όχι μόνο εδώ και όχι μόνο και στην Ουγγαρία του Όρμπαν ή στην Πολωνία. Το βλέπουμε και στη Γαλλία, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες. Θα σου λέω και όχι μόνο στην ακροδεξιά πλέον. Και όχι μόνο στην ακροδεξιά. Βλέπουμε λοιπόν να οικειοποιείται σιγά σιγά αυτό το λόγο και ένα μέρος της δεξιάς ή και της κέντρο-δεξιάς και της κέντρο-αριστεράς ως ένα σημείο σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες χώρες. Υποτίθεται για να μπορέσει να σταματήσει τη ροή ψηφοφόρων προς τα άκρα, αλλά στην πραγματικότητα πετυχαίνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή νομιμοποιεί αυτό το λόγο και αυτός ο οποίος τελικά τον ενστερνίζεται θα καταλήξει εκεί που ο λόγος αυτός εκφέρεται με τη μεγαλύτερη ένταση, νομίζω. Είναι, θα μου επιτρέψεις, συμφωνώ απολύτως, όταν αυτός ο λόγος γίνεται αποδεκτός τελικά, νομιμοποιείται, μπαίνει στο σαλόνι και ο κόσμος θα πάρει το original, και είναι σαν να λέγανε το 1930 οι αντίπαλοι του ναζισμού να διώξουμε τους Εβραίους διότι εξαιτίας της παρουσίας των Εβραίων έρχονται οι Ναζί. Ναι. Δεν θα μας άρεσε πολύ, δεν θα μας φαινότανε. Δηλαδή είναι στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε το κτίνος τελικά του μοιάζουμε. Ναι, κάπως έτσι. Εδώ βέβαια θα έλεγα ότι σε σχέση και με όσα είπες για το δημογραφικό και για την ανάγκη που έχει η οικονομία μας για εργατικά χέρια, έρχεται να κουμπώσει στη συζήτηση και το πρόβλημα της ηθαγένειας. Δεν είναι μόνο αν θα υποδεχθείς ένα μετανάστη ή αν θα δώσεις άσυλο σε πρόσφυγες και κάποιοι μπορεί να εγκατασταθούν, να μείνουν δεκαετίες, να κάνουν οικογένειες. Ακόμα και για τα παιδιά τους τα πράγματα δεν είναι πια τόσο εύκολα. Με το νόμο του 2020 έχουμε εκτός των άλλων αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για την απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας. Έχουμε εξετάσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά απαιτητικές, η περίφημη τράπεζα θεμάτων από την οποία επιλέγονται ερωτήσεις και δεν είμαι βέβαιος αν μπορεί ένας μέσος Έλληνας πολίτης ο οποίος έχει τελειώσει ενδεχομένως. Εγώ είμαι βέβαιος ότι εγώ δεν μπορώ πάντως. Γιατί αν σε ρωτήσω ποιο είναι το πιο σημαντικό ίδρυμα του ποντιακού ελληνισμού του 19ου αιώνα στην Τραπεζούντα, ποιο θα μου λύγεις? Το θυμάμαι, αλλά δεν το έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρο. Κακός. Κόβεσαι. Άρα εδώ υπάρχει ένα αλληλένδετο ζήτημα. Γιατί ναι, υπάρχει ένα επίπεδο συζήτησης αν θα αφήσω και πώς θα μεταχειριστώ αυτόν ο οποίος έρχεται να μου χτύπησει την πόρτα, αλλά αυτός ο οποίος ζει για πάρα πολλά χρόνια εδώ και τα παιδιά του είναι ένα ακόμα πιο σοβαρό πρόβλημα πώς τον μεταχειρίζεσαι. Όχι επειδή θες να τον μπαρκάρεις για πάντα, αλλά επειδή αποκτά κάποια δικαιώματα και γίνεται μέλος αυτής της κοινωνίας. Τους ανθρώπους αυτούς ζούμε, με αυτούς ταλαιπωριόμαστε, με αυτούς δουλεύουμε, με αυτούς τσακωνόμαστε, με αυτούς αγαπάμε. Τι να κάνουμε, με αυτούς πάνε σχολεία τα παιδιά μας. Δηλαδή, το θεωρώ ότι συζητάμε σήμερα το πώς θα κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων που ζητάνε την ελληνική ηθαγένεια πιο δύσκολη με το να τους στερούμε, προσθέτοντας εισοδηματικά κριτήρια εκτός πραγματικότητας, βάζοντας ερωτήσεις στην Τράπεζα Θεμάτων που καθιστούν τις εξετάσεις ηθαγένειας σαν δύσκολες πανελλήνιες και όλα αυτά. Αυτά τι δείχνουν? Αυτά δείχνουν ότι ουσιαστικά οι ίδιοι οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν την πόρτα κλειστή στους άλλους θέλουν να κάνουν και τη ζωή των ανθρώπων εδώ μέσα πιο δύσκολη. Αυτό στην πράξη συμβαίνει. Και δεν πρέπει να σε εκπλήσει, γιατί κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον έχουν το ηθικό σθένος και την πολιτική συγκρότηση, όπως ο Υπουργός Εσωτερικών μας πρώην, να το πει. Οι περισσότεροι απλώς δεν το λένε. Λοιπόν, ας είμαστε σαφείς. Οι άνθρωποι που ζουν σε μια χώρα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στεριώσει σε μια χώρα, που εργάζονται και μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε αυτή τη χώρα, έχουν μια εύλογη αξίωση, μια νομιμοποιημένη αξίωση στο να γίνουν μέλη της πολιτικής κοινότητας της χώρας αυτής. Αυτό είναι θέμα δημοκρατίας. Δεν μπορεί σε μια χώρα, σε μια δημοκρατία, τους νόμους να τους αποφασίζει η μειοψηφία και να τους υφίσταται η πλειοψηφία. Θα πρέπει δηλαδή το σύνολο των ανθρώπων που υφίστανται τους νόμους να αγγίζει το σύνολο των ανθρώπων που τους αποφασίζει. Όσο λοιπόν εσύ και εγώ έχουμε λόγο για τους νόμους αυτής της χώρας, έτσι και πρέπει να έχει λόγο για αυτούς τους νόμους ο άνθρωπος που ζει μαζί μας. Και γι' αυτό το λέω ότι το ζήτημα της ηθαγένειας είναι κομβικό ζήτημα για την δημοκρατία. Λέμε στα νομικά ότι δεν υπάρχει δικαίωμα στην ηθαγένεια. Θα το συμφωνήσω. Και γι' αυτό λέω ότι το κρίσιμο δεν είναι το δικαίωμα, δεν είναι ζήτημα δικαιωμάτων η ηθαγένεια. Είναι ζήτημα πολιτεύματος. Όπως λοιπόν μας φαίνεται ελλιπής η δημοκρατία στην οποία οι γυναίκες δεν ψηφίζουν, όπως μας φαίνεται ελλιπής η αμερικανική δημοκρατία του Νότου, της Συνομοσπονδίας που δεν ψηφίζαν οι μαύροι, έτσι και μου φαίνεται ελλιπής η δημοκρατία στην οποία έχεις τους εργάτες γης, τους εργαζόμενους στην εστίαση, τα γκαρσόνια τους, δεν ξέρω εγώ ποιους, να μην ψηφίζουν επειδή σου είναι ξένοι. Όχι, αυτό δεν θα το δεχτώ και σε αυτό δεν μπορώ να κάνω ιδεολογικό σκόντο στους ακροδεξιούς που το παλεύουν.
δουλεύουν. Διότι αυτές είναι οι κρίσιμες ζωτικές μάχες που χωρίζουν τον κόσμο μας από τον κόσμο τους. Αν δεν κερδίσουμε αυτές τις μάχες, επειδή νομίζουμε ότι αυτά δεν είναι δημοφιλή θέματα, αν δεν κερδίσουμε, αν δεν δώσουμε αυτές τις μάχες, τότε η τάση είναι να τις κερδίσουν αυτοί. Η αδράνεια είναι με το μέρος τους. Άρα λοιπόν, για να κλείνουμε σιγά σιγά αυτήν την ωραία κουβέντα, η μετανάστευση είναι ένα ζήτημα το οποίο προσφέρεται για τους μεγάλους ιδεολογικούς αγώνες του καιρού μας. Δεν μπορούμε να υπεκφύγουμε των αγώνων αυτών, όπως δεν μπορούμε να υπεκφύγουμε τις ανάγκες να είμαστε και ανθρώπινοι και ρεαλιστές. Και ο μένος τρόπος για να είσαι ρεαλιστές απέναντι σε ανθρώπους, ρεαλιστής απέναντι σε ανθρώπους, είναι να τους φέρεις ανθρώπινα. Διότι δάλος και θα θυμώσει και θα σε μισήσει και όταν γυρίσει την πλάτη θα σου κάνει κακό. Άρα λοιπόν, σε όλη αυτή τη διάσταση δεν βάζω μόνο ένα ανθρωπιστικό εγκυητικό κομμάτι, βάζω ένα κομμάτι σκοπιμότητας, ένα κομμάτι συνεπειών, ένα κομμάτι πολιτικής αποτελεσματικότητας μιας κοινωνίας που θέλει να αντέχει. Η κοινωνία μας πρέπει να αντέξει. Θα περάσουμε δύσκολα. Τα χρόνια που έρχονται, και όποιος δεν το ξέρει αυτό είναι ανόητος, δεν πρόκειται να είναι εύκολα χρόνια. Άρα λοιπόν, στον αγώνα αυτών, είναι καλό να είμαστε ένα μέτωπο με τους εργαζόμενους στον τόπο μας που δεν κατάγονται από εδώ. Δεν πρέπει να ανοίγουμε καινούργια μέτωπα. Ήδη τα μέτωπα τα οποία έπονται στις κοινωνίες μας δεν πρόκειται να είναι εύκολα. Είμαι της άποψης ότι οποιοδήποτε σόφρον άνθρωπος, και μας συγκαταλέγω σε αυτούς, έχουν λόγο να προσπαθούν να συρρυκνώσουν τα δύσκολα μέτωπα που έχουμε, διότι οι καιροί δεν πρόκειται να είναι εύκολη για εμάς και για τα παιδιά μας. Κι όμως παρόλα αυτά βλέπουμε ότι το σημείο της πόλωσης και του ακροδεξιού λόγου έχει ως βάση ακριβώς το προσφυγικό, το μεταναστευτικό και την ηθαγένεια. Και από την άλλη όλοι προτάσουν το δημογραφικό, αλλά οι λύσεις οι οποίες προτείνονται δεν περιλαμβάνουν την αξιοποίηση αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται εδώ προσδοκώντας σε μια καλύτερη ζωή και θα μπορούσαν να τη βρουν εάν οι συνθήκες το επέτρεπαν και αν υπήρχε μια μεταναστευτική πολιτική η οποία θα σκεφτόταν ποιο είναι το κοινό καλό. Να το λέμε πάντως ότι αυτό είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη το κάνει. Μέχρι πρόσφατα η Ευρώπη ακολουθούσε περίπου μια πολιτική που είναι πιο κοντά σε αυτό που λέω εγώ τόση ώρα. Έτσι. Η Ευρώπη είναι η πρώτη φορά που θέτει δηλαδή την αποτροπή ως επιτελικό στόχο της μεταναστευτικής δηλαδή πολιτικής. Η Ευρώπη Φρούριο, βέβαια. Η Ευρώπη Φρούριο. Αυτό δείχνει βέβαια μια ευρύτερη στροφή όλης της Ευρώπης προς κάποιες αντιλήψεις οι οποίες κάποτε πριν από όχι πάρα πολλά χρόνια, ίσως πριν από 15-20 χρόνια να θεωρούνταν περιθωριακές, μειοψηφικές ή και αποκρουστικές και σήμερα έχουν γίνει μέρος μια συζήτηση η οποία θεωρείται mainstream. Κλείνω με μια τελευταία παρατήρηση και το σχόλιο σου. Πώς νομίζεις ότι μπορεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα να προσεγγίσει κανείς αυτό το λεγόμενο ταυτοτικό πρόβλημα με όρους οι οποίοι να είναι ταυτόχρονα και σύμφωνοι με τα δικαιώματα και πρακτικά αξιοποιήσιμοι και ταυτόχρονα αποδεκτή σε μια ευρύτερη συζήτηση? Το ταυτοτικό πρόβλημα δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα ιδεών, είναι και ένα πρόβλημα βάσης, ένα πρόβλημα ύλης, ένα πρόβλημα ταξικό, κοινωνικό κλπ. Κλπ. Άρα λοιπόν το ταυτοτικό πρόβλημα αναδεικνύεται όταν έχουμε απέναντί μας τον φτωχοδιάβολο από τον Μπαγκλαντές ή τον Πακιστάν και όχι όταν έχουμε τον Σαουδάραβα Εμμύρη που έρχεται να επενδύσει στην πατρίδα μας. Σε αυτόν και γυναίκες θα του δώσουμε από τις δικές μας και θα του δώσουμε και χώρο για να κάνει επενδύσεις. Το λέω αυτό γιατί η Ισλαμοφοβία στην Ευρώπη τίνει να θεωρείται μόνο ένα ζήτημα πολιτισμού, ενώ στην πράξη είναι και ένα ζήτημα που σχετίζεται με τις βαθιές κοινωνικές ανισότητες που έχουμε δεχθεί να αμβλύνονται μέσα στην Ήπειρο. Το ταυτοτικό το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Είναι υπαρκτό γιατί? Διότι η άκρα δεξιά στον αγώνα που κάνει για να αναβιώσει έχει συμβιβαστεί στα βασικά, στα νομισματικά, δημοσιονομικά και στα γεωπολιτικά και το μόνο μέτωπο που της μένει ανοιχτό αυτή τη στιγμή είναι ο αγώνας μνήμης, δηλαδή τα ζητήματα των ταυτοτήτων. Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα είναι το παράδειγμα της μεταφασίστριας πρωθυπουργού της Ιταλίας. Η Μελόνι όταν βγήκε έκανε μια συμφωνία με τον Ντράγκη. Πρώτον, δεν πειράζει ευρώ, δεν πειράζει το σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας και δεύτερον, δεν φεύγεις από τη συμμαχία που έχουμε εναντίον της Ρωσίας. Άρα λοιπόν, τα δύο κρίσιμα που είχε από την ακροδεξιά να παίζει, δηλαδή ευρώ, εθνικό νόμισμα και αντιμπεριαλισμός ή δεν ξέρω εγώ τι, φιλορωσισμός, τις κόπηκαν. Τι της μένει? Αλλάζει τις εθνικές γιορτές, φτιάχνει ρατσιστικές νομοθεσίες, ανατρέπει τον αντιφασιστικό πολιτιακό προσανατολισμό του Ιταλικού κράτους, που είναι το πρώτο κράτος που φτιάχνεται στη Δύση πάνω στη βάση του αντιφασιστικού κεκτημένου και πάνω σε όλα αυτά εδραιώνει την ηγεμονία της στην κοινωνία.
Γι' αυτό το λόγο, απέναντι σε αυτά, το μεταναστευτικό είναι κομβικό. Είναι το σημείο το οποίο προτάσουν αυτοί και το σημείο που σε τελευταία ανάλυση θα διεξαχθεί η μάχη. Ή το σημείο στο οποίο διεξάγει τη μάχη σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σε ευχαριστώ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.